η δεύτερη φάση της πολιτικής του σταδιοδρομίας μετά την κατάρρευση της Χούντας, εκτός από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, περιλαμβάνει ακόμη δύο κορυφαία σημεία. Πρώτον, τη σημαντική συμβολή του στην εμπέδωση του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και την ομιμοποίηση του κομμουνιστικού κινήματος. Και δεύτερον, τη στάση του στο δημοψήφισμα που επηρέασε αποφασιστικά το αποτέλεσμα κατά της μοναρχίας. Αυτά εμφάνισαν ένα νέο πρόσωπο, διεύρυναν την απήχησή του στο λαό και του εξασφάλισαν τον σεβασμό των πολιτικών του αντιπάλων.